Βρισκόμαστε στην Κυπριακή Συλλογή, δίπλα από το έργο του Μιχάλη Μιχαηλίδη, «Αυτοί που έμειναν πίσω». Με ένα πολύ εύστοχο τίτλο, αυτός ο αθόρυβος σχεδόν πίνακας προσεγγίζει ένα σφοδρό κοινωνικό ζήτημα της εποχής του, τη μαζική μετανάστευση μετά την οικονομική κρίση που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνδρες της Κύπρου, που είχαν πληγεί έντονα, έψαχναν να κάνουν την τύχη τους στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού. Με τους άντρες να λείπουν, όσοι έμειναν πίσω αγωνιζόντουσαν για τα προστοζήν, αναμένοντας την επιστροφή τους ή και να μπορέσει έτσι να ξανασμίξει η οικογένεια πίσω στην πατρίδα. Ο ζωγράφος Μιχάλης Μιχαηλίδης βίωσε από κοντά τη ζωή στα ξένα. Έχοντας αφήσει την Κύπρο για να σπουδάσει καλές τέχνες και αρχιτεκτονική στην Ιταλία και στην Αγγλία. Το 1955 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου έζησε και εργάστηκε και σαν καλλιτέχνης και σαν αρχιτέκτονας. Στους πίνακές του μετατοπίστηκε από την αρχική του εστίαση στις αναπαραστατικές τέχνες με την απεικόνιση της κυπριακής γης και των ανθρώπων της, κάνοντας μια στροφή γύρω στα 1954 προς την αφαίρεση. Από το 1960 και μετά αφιερώθηκε σε γεωμετρικές και ρυθμικές ανάγλυφες κατασκευές, οι οποίες παραμένουν και τα πιο αντιπροσωπευτικά του έργα. Ο πίνακας της Λεβεντίου Πινακοθήκης χρονολογείται από την πρώιμη περίοδό του. Αναπαραστατικό έργο και με μεγάλη συναισθηματική δύναμη τοποθετεί το θεατή όπως και τις γυναίκες της εικόνας να αντικρίζει το καράβι που απομακρύνεται μακριά μαζί με τους συζύγους, γιους και πατεράδες προς τα ξένα. Είναι το Πρωτεύς που φεύγει για την Αυστραλία, όπου ο πληθυσμός των Κύπριων μεταναστών διπλασιάζεται στις αρχές της δεκαετίας του 50. Χειρισμένο με μαεστρία από τον καλλιτέχνη, το φως αποδίδει τη διαυγή μνημεία της Κυπριακής Υπαίθρου και τη λίγη της γυναίκης που μοιάζουν καθυλωμένες στην αποβάθρα, σαν να φοβούνται να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, μαζί με τη θλίψη, η θάλασσα κυοφορεί και ελπίδα. Το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, πέρα από τον ορίζοντα, τροφοδοτεί εκαρχαιωτά τον χρόνο τις μεταναστευτικές στάσεις των Ελλήνων. Μορφοποιώντας με ρυθμικότητα τον χώρο, το φως εδώ προσθέτει ποιητικότητα σε αυτό το λεπτό, αλλά παράλληλα βαθύ έργο.